Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ένα πολύ σοβαρό λόγο και για έναν εξίσου σοβαρό που αναδείχθηκε χτες με το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ υγειονομικοί, συνάδελφοι από την τοπική διοίκηση που εργάζονται στην τοπική διοίκηση και άλλοι εργαζόμενοι, διεκδικώντας την ένταξη και επέκταση στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τα βαρέα και ανθυγιεινά για μας δεν είναι μόνο ο μισθός που είναι ήδη πετσοκομμένος, είναι η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, είναι η μείωση του ωραρίου εργασίας, είναι η χορήγηση αδειών περισσότερων, είναι η τοποθέτηση γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας στη δουλειά. Είναι ολόκληρο πλέγμα ρυθμίσεων που η εργατική τάξη έχει αγωνιστεί δεκαετίες τώρα και ακόμα και αυτή η αστική νομοθεσία δεν έχει υλοποιηθεί. Παλεύουμε για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα σημεία που αναφέρθηκαν πριν. Ταυτόχρονα σήμερα καταδικάζουμε με το πιο κατηγορηματικό τρόπο το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση για τις διαδηλώσεις. Τις διαδηλώσεις από την εποχή της δεκαετίας του 50 και πριν, με τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, με τη δολοφονία άλλων τόσων διαδηλωτών οι οποίοι πορεύτηκαν για τα δίκαια του λαού. Αυτό το αυτονόητο δικαίωμα θέλει η κυβέρνηση να το καταργήσει, να το ποινικοποιήσει και εμείς σήμερα που είμαστε οι πρώτοι διαδηλωτές μετά την ανακοίνωση αυτών των μέτρων δηλώνουμε δεν θα περάσει. Θα το καταργήσουμε στην πράξη, γι' αυτό ας μην κάνει τον κόπο η κυβέρνηση να το καταθέσει. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ξέρει πάρα πολύ καλά να περιφρουρεί τις διαδηλώσεις του και να τα αφήσει αυτά η κυβέρνηση περί μπαχαλάκηδων, γιατί η ίδια δημιουργεί τους λεγόμενους μπαχαλάκηδες για να προβοκάρουν τις διαδηλώσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και να μειώνουν τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Δεν θα περάσει, ο λαός θα το καταργήσει στην πράξη.